Είπατε για επικοινωνία. Το είπατε μια, δυο, τρεις, τέσσερις φορές από την αρχή της συνέντευξής μας. Αναγνωρίσατε την επικοινωνιακή ισχύ και υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι όμως και εσάς να λέτε ότι εγώ δεν έχω επικοινωνιολόγους, δεν θέλω επικοινωνιολόγους. Αν είχατε ένα μαγικό ραβδί και πηγαίνατε πιο πριν, θα είχατε επικοινωνιολόγους? Είπα ότι εγώ είμαι δύσκολος και δεν μπορώ να μπω στα καλούπια και στις αυστηρές οδηγίες των κανόνων της επικοινωνίας και των επικοινωνιολόγων. Το είχα πει αυτό κάποια στιγμή όταν σχολίαζα, το ότι εγώ δεν θα μπορούσα να αντέξω την ντροπή να με καλεί ο πολιτικός μου αντίπαλος σε μια τηλεοπτική αντιπαράθεση, συζήτηση, debate και να κρύβομαι επειδή ο επικοινωνιολόγος μου λέει μην μπας. Και ο Μητσοτάκης το έκανε δύο φορές. Το έκανε τρεις. Το έκανε το 19, το έκανε στην εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής και το έκανε και τώρα. Και μάλιστα τώρα άρπαξε την ευκαιρία ενός δραματικού γεγονότος του Ναυαγίου και του τριήμερου πένθους για να ακυρώσει το debate των πέντε. Όχι μόνο οι δυο μας δεν ήθελε να βγει, ούτε στους πέντε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό όμως είναι θέμα χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε τώρα για την επικοινωνία, επικοινωνία, ξέρετε, είναι ένα σύνθετο πράγμα στις μέρες μας. Πρέπει να παραδεχθώ ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι αξιοποίησαν τις δυνατότητες αυτές της σύγχρονης επικοινωνίας, αλλά και εσείς πρέπει να παραδεχτείτε ότι τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησαν και ο αγώνας αυτός είναι άνισος. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις καλή επικοινωνία όταν σχεδόν η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης συντονίζεται με τη δική σου στρατηγική και τη δική σου πολιτική, και όταν κάνει ένα σαρδάμ ο πολιτικός αντίπαλος του κάνουν πρώτη είδηση, ενώ όταν εσύ έχεις σοβαρές αστοχίες δεν περνάει καν, περνάει παρατήρητο, αυτός ο αγώνας ήταν άνισος. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε και τα επίδικα μιας πραγματικότητας την οποία την περιγράψαμε προεκλογικά, την περιγράψαμε σε σχέση με το που κατατάσσουν οι διεθνείς οργανισμοί την ενημέρωση στη χώρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να παλέψουμε και οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους να γίνουμε καλύτεροι για να παλέψουμε και να την υπερβούμε. Κύριε Τσίπρα, επειδή με προκαλείτε για τα μέσα από την έναρξη της συνέντευξής μας, για τα μέσα και τους δημοσιογράφους, κάνατε εσείς κάποιο λάθος σε αυτή τη σχέση, στην πορεία αυτής της σχέσης? Πολλά λάθη έχουμε κάνει. Mm-hmm. Απλά δεν σας προκαλώ. Σας λέω. Αναφέρεστε εντόνως. Το πρώτο που θέτω ως. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που θέτω. Απλά λέω μην το αγνοούμε αυτό. Mm-hmm. Μην αγνοούμε. Αναφέρθηκα δύο φορές τώρα και όταν συζητάγαμε για την υπόθεση του κυρίου Σκυλακάκη. Και είπε ότι αν είχε ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ή κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τρεις μέρες πριν τις εκλογές ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κρεμασμένο στον αέρα και ακοστολόγητο, θα ήταν πρώτη είδηση παντού. Εν πάση περιπτώσει όμως, επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι αυτό για μας είναι μια δικαιολογία. Αντιθέτως, θεωρώ ότι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα το μήνυμά μας στους πολίτες. Μάλιστα.